Μαζί μας ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας για να μας δώσει τις πληροφορίες για το πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα. Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Καλησπέρα σας, κύριε Λέκα. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και βεβαίως είμαστε, δεν το ξεχνάμε αυτό, είμαστε στον χειμώνα. Είναι αναμενόμενος αυτές οι εικόνες. Είναι θετικό το γεγονός ότι αυτή η πρώτη κακοκαιρία στην Κρήτη δεν δημιούργησε σοβαρά προβλήματα. Λευκό τοπίο σε πολλά σημεία, όπως τα Ανόγια, το Οροπέδιο Λασιθίου, Ομαλό, αλλά και στον Ορεινό Μυλοπόταμο. Θέλω καταρχήν να μας πείτε αν αυτές οι δυνατές νεροποντές και καταιγίδες μας αφήνουν σιγά-σιγά. Ναι, πράγματι. Το σύστημα αυτό αποχωρεί και μάλιστα να πω ότι επειδή μας κάνει πολλή απορία, χρησιμοποιούμε την ορολογία, την ονομασία που του δώσανε. Τώρα ουσιαστικά γίνεται Κάρμελ. Δηλαδή τώρα που περνάει στην Ανατολική Μεσόγειο αναμένεται ότι θα δώσει και για την Κύπρο αλλά και για τις περιοχές εκεί του Ισραήλ, της Συρίας κτλ. Αναμένεται ότι θα δώσει κάποια έντονα καιρικά φαινόμενα, αναδιοργανώνεται δηλαδή, με αποτέλεσμα τώρα πραγματικά να γίνεται ένα πιο επικίνδυνο σύστημα. Εμάς ήταν ένα καθαρά τυπικό σύστημα, το οποίο βορείου ρεύματος, κατά κάποιο τρόπο τα λέμε εμείς αυτά τα συστήματα, με την ψυχρή του Μάζα, με μια διαταραχή η οποία ήταν λίγο πιο έντονη από ό,τι την περιμέναμε όσον αφορά τις χιονοπτώσεις που σημειώθηκαν, καθώς επίσης και τις καταιγίδες. Θα πω ότι είχε αρκετά υψηλά βροχομετρικά στο νησί, έδωσε δηλαδή στις ύποπτες περιοχές, εκεί που άλλωστε το περιμέναμε περισσότερο. Ενδεικτικά θα σας πω ότι το διήμερο, δηλαδή Σαββάτου και Κυριακής, με ένταση κυρίως στις βραδινές ώρες των φαινομένων, εκεί είχαμε την κορύφωση, είχαμε 130 χιλιοστά ύψος βροχής και στα Σκύφου και στην Ασίγωνια. Άλλες περιοχές εδώ των Χανίων πλησίασαν τα 100 χιλιοστά, ενώ ανατολικότερα τα βροχομετρικά ήταν σημαντικά θα λέγαμε. Το Ηράκλειο, για παράδειγμα, έδωσε περίπου γύρω στα 29 χιλιοστά με 30, και μόνο η Γέργερη, δηλαδή παρά το γεγονός ότι είναι ορεινή περιοχή, έδωσε αρκετά υψηλά χιλιοστά, φτάνοντας στα 73, και νομίζω και στην περιοχή, για να δω και το Οροπέδιο, έδωσε επίσης 73 χιλιοστά. Τώρα, από εδώ και πέρα, κύριε Λέκα, δηλαδή, επειδή χθες είχαμε ένα νυχτόβροχο, στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης είχαμε δυνατές νεροποντές στη διάρκεια της νύχτας. Ακριβώς. Μας αφήνει αυτό το βαρομετρικό? Δηλαδή αποκατασταθεί το πρόβλημα όσον αφορά τουλάχιστον τις μεγάλες ποσότητες του νερού? Όχι, τέλειος. Το σύστημα ολοκληρώνει τον κύκλο του. Μπορεί τώρα ακόμα σε κάποιες περιοχές, ορεινές κυρίως, να δίνει κάποια πολύ ασθενή παροδική βροχή. Πάντως, επί της ουσίας, τα φαινόμενα, σαν ένταση κυρίως, ολοκλήρωσαν τον κύκλο τους. Αποχωρεί το σύστημα, οι βοριάδες κόβονται, που ήταν καθαρά ένα δυναμικό αίτιο. Η ανώτερη διαταραχή κινείται ανατολικά, άρα πάβει να μας επηρεάζει. Το μόνο που θα μείνει, όπως άκουσα πριν και στο ρεπορτάζ, πράγματι το κρύο. Απόψε, σε περιοχές όπου θα δούμε και ξαστεριά, γιατί η συννεφιά βοηθάει, χρησιμοποιείται σαν ένα πέπλο προστασίας στην απώλεια θερμότητας. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι μάλλον θα κάνει ξαστεριά σε πολλές περιοχές. Αυτό εν μέρη είναι καλό, γιατί κρουσταλώνει που λέμε το χιόνι, ώστε η αυριανή μέρα με την ηλιοφάνεια να μην μπορέσει να λιώσει μεγάλες ποσότητες, προκαλώντας ανακλαστικότητα. Γίνεται όμως και πολύ επικίνδυνο, ιδιαίτερα στο οδόστρωμα, όπου για υψηλές ζώνες ως επιτοπλίστων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ολισθηρότητας στο οδόστρωμα και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Άρα με τις βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους έχουμε τελειώσει. Να τα πάρουμε λίγο Ακριβώς. με τη σειρά. Αύριο λοιπόν θα έχουμε μία ημέρα που οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλές τις πρωινές και βραδινές ώρες, ειδικά στις περιοχές που έχει χιονίσει. Και όπως πηγαίνουμε προς τα Χριστούγεννα, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός? Ναι, η εικόνα του βελτιώνεται από αύριο και μεθαύριο. Όσο πηγαίνουμε στην Τετάρτη και την Πέμπτη, αν και θα είναι πολύ καλές μέρες και μάλιστα ανεβαίνει και η θερμοκρασία από αύριο κιόλας, ιδιαίτερα οι μέγιστες τιμές, οι ελάχιστες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Και δείχνουν τώρα τα στοιχεία ότι μεσοβδόμαδα μπαίνουμε σε μια άλλη τροχιά, δηλαδή ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά αναμένεται ότι θα προκαλέσει αλλαγή στην τάση των ανέμων, θα δούμε νοτιάδες. Και μάλλον αυτοί θα μας συνοδεύουν μέχρι και τα Χριστούγεννα. Εν μέρη, βέβαια, αυτοί οι νοτιάδες μπορεί να φέρουν κάποια φαινόμενα, να δούμε τώρα, Πέμπτη Παρασκευή, ίσως για τα νότια. Και προς την ημέρα των Χριστουγέννων, μάλλον πως πάμε προς καλές καιρικές συνθήκες και με τους νοτιάδες αναμένεται ότι θα έχουμε και πολύ καλές θερμοκρασίες. Επειδή, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που ο κόσμος θέλει να κατέβει στην αγορά. Και σήμερα ήταν και τα καταστήματα ανοιχτά. Παρά τη βροχή, είδαμε κινητικότητα και στο Ηράκλειο και στα Χανιά, αλλά και στις άλλες πόλεις της Κρήτης. Θέλω να μου πείτε,
Βλέπετε φαινόμενα έντονης βροχής που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αυτή την κινητικότητα των καταναλωτών? Και να μου δώσετε και μερικά στοιχεία για την Παρασκευή, που είναι μια ημέρα που αρκετός κόσμος θα θέλει να μετακινηθεί ακόμα και εκτός Κρήτης. Όχι. Γενικότερα η καλοκαιρία και η αύξηση της θερμοκρασίας νομίζω ότι θα ευνοήσει, θα δώσει μια τάση εξόδου. Δηλαδή ο κόσμος χωρίς κανένα πρόβλημα θα μπορεί να μετακινηθεί και μάλιστα με καλές θερμοκρασίες που μπορεί να το απολαμβάνει κιόλας. Δηλαδή τη βόλτα του θα μπορεί να την απολαμβάνει. Η Παρασκευή τώρα έχει κάποια χαρακτηριστικά, όπως σας είπα, των νοτιάδων, όχι ότι θα είναι ενισχυμένοι, γιατί εντάξει, όταν ακούμε νοτιάδες, τα βόρεια ως καταβάτες λειτουργούν λίγο πιο ενισχυμένοι, αλλά δεν δείχνει τέτοιες τάσεις, ευτυχώς. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Και οι νοτιάδες φέρνουν και αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή θα πάμε προς τους 16, 18, 20 βαθμούς Κελσίου ενδεχόμενα. Δηλαδή από την τους 6, 7 και 8 βαθμούς έχουμε μια εκτόξευση 10 με 12 βαθμούς. Ναι, βέβαια. Θα ανέβει αρκετά υψηλά και θα βοηθηθεί φυσικά από το νοτιά, την ηλιοφάνεια, τις καλές καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι θα ευνοήσει κάθε είδους δραστηριότητα, ακόμα και την έξοδο της Παρασκευής για όλους όσους θέλουν να επισκεφτούν προορισμούς εκτός πόλεων. Θα είναι γενικότερα και ασφαλής οι μετακινήσεις, αλλά και με καλές, πολύ καλές συνθήκες. Ούτε πρόβλημα με εναέριες και ακτοπλοϊκές μετακινήσεις φαίνεται με τα καιρικά φαινόμενα αυτά? Όχι. Όλα φαίνεται ότι βαίνουν καλώς. Τώρα, επειδή έχουμε αυτό το χαμηλό, δεν μας επηρεάζει εμάς και τόσο. Τουλάχιστον τα στοιχεία δεν μας βάζουν μέσα στην επίρρεια αυτού του συστήματος, γιατί είμαστε στα νότια. Ίσως προκαλέσει κάποια προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα κυρίως. Εκτιμώ ότι ούτε και η Αττική θα έχει προβλήματα. Άρα όλα πιστεύω θα κυλήσουν καλά. Βλέπετε, βεβαίως είναι πολύ νωρίς, με αυτό θέλω να κλείσουμε. Όλο το παραμονή ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά και η επόμενη να είναι τρεις ημέρες με ήπιες καιρικές συνθήκες, με καλές καιρικές συνθήκες. Με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ναι. Δείχνει ότι θα συνεχίσει και μετά καλός ο καιρός. Τώρα κάποια, ας το πούμε έτσι, κάποιες μικροδιαφοροποιήσεις που δείχνει δεν είναι κάτι το οποίο θα λέγαμε, αν βγάλει τώρα μια βροχή σε κάποια περιοχή ορεινή ή νότια, κάτι το οποίο θα είναι και παροδικό και τίποτα το έντονο, νομίζω δεν κάνει τη διαφορά. Γενικά ο καιρός πάει καλά και μέχρι τη γιορτή των Χριστουγέννων, αλλά και στις μετέπειτα ημέρες, οι οποίες θα είναι τις ημέρες απόλαυσης. Κύριε Λέκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ.